Έρημες παραμένουν οι εκκλησίες στη Σρι Λάνκα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις με πάνω από 250 νεκρούς την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών. Οι αιματηρές επιθέσεις ήταν ύβρις προς την ανθρωπότητα, είπε ο Αρχιεπίσκοπος του Κολόμπο σε λειτουργία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ο Θεός είναι μαζί μας, ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για αυτούς που σκοτώθηκαν από τους βομβιστές αυτοκτονίας. Βγήκα από το σπίτι μου μετά από μία εβδομάδα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους τρομοκράτες ή οτιδήποτε άλλο. Η Σρι Λάνκα παραμένει σε ύψιστο συναγερμό με πάνω από 10.000 στρατιώτες να έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια. Διασφαλίζουμε ότι ο ναός και οι πιστοί είναι προστατευμένοι. Φυσικά έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο δρόμο, το θέμα της ασφάλειας. Θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν περιμέναμε ότι θα κάναμε ξανά μετά τον πόλεμο του 2009. Ο πατέρας και οι δύο αδελφοί του Ζαχράν Χασίμ, του ανθρώπου που θεωρείται ο εγκέφαλος των επιθέσεων, σκοτώθηκαν σε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας. Η Αμερικανική Πρεσβεία στο Κολόμπο ανακοίνωσε πως οι έρευνες γίνονται με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών.